Γεια χαρά, Ντάνη, τον Κρίση, και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο εδώ στο κανάλι της κοινότητας. Παιδιά, είμαι ο Γιώργος και σήμερα, μετά από λαϊκό απέτημα, θα κάνω ένα πολύ διαφορετικό βίντεο από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και αυτό είναι: τι θα γινόταν αν ο Ας ήτανε gym leader. Θα το πάρουμε ανά περιοχή, δηλαδή θα πάμε πρώτα στο Κάντο, στο Τζότο, στο Χόεν, στο Σύνοχ και πάει λέγοντα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, παιδιά, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει like, subscribe και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίζω τη δουλειά που κάνω και να σα φέρνω μπροστά στα γυμνά σα μάτια αυτά τα υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε με του κανόνε του οποίου θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να είμαστε λίγο πιο σωστοί στο τι ομάδα θα έχει ο ΑΣ. Σαν gym leader στο Κάντο, όπως είπαμε, ξεκινάμε με την πρώτη περιοχή στο Κάντο. Πρώτο και κύριον, θα βασιστούμε, ο τύπος του gym που θα έχει ο Ας θα βασίζεται στο δυνατότερό του Pokémon, στο Pokémon με τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες νίκες στο άνιμε. Καλά που θα μπορούσε να μου πεις να ήταν, αφού ο Ας μόνο στο άνιμε είναι, αλλά ναι, παιδιά, στο άνιμε. Δεύτερον, δεν θα λάβουμε καθόλου υπόψη μας τον Πίκατσου. Ο Πίκατσου είναι ο καλύτερος φίλος του Ας, είναι η μασκότ των Pokémon, αλλά παιδιά, καλός ή κακός, είναι μια σταθερά που είναι σε όλες τις περιοχές, που άμα καθόμαστε και λέμε ότι ο Πίκατσου έχει τις περισσότερες νίκες, που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται κάτι τέτοιο, θα καταλήξουμε να μην έχουμε ομάδα, να έχουμε μόνο electric type gym leader τον Ας και δεν θα κάνουμε τίποτα. Οπότε δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τον Πίκατσου. Κανόνας τρίτος, ο αριθμός των Pokémon που θα έχει ο Ας κρίνεται από ποιον gym leader θα αντικαταστήσει. Δηλαδή, αν ο Ας πάρει ένα rock type team, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αντικαταστήσει τον Brock, οπότε θα έχει δύο Pokémon. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε και φυσικά θα φτιάξουμε και δεύτερη version όπου ο Ας θα έχει 6 Pokémon, ας πούμε στο World Tournament της Black 2 και White 2, πώς θα ήταν η ομάδα του τότε ή σε κάποιο rematch από τον Τζότο και τα σχετικά. Και παιδιά, τελευταίος κανόνας. Τα υπόλοιπα Pokémon που θα έχει ο Ας, πέρα από το πρώτο Pokémon ας πούμε που θα λαμβάνουμε υπόψη μας ως το καλύτερο και δυνατότερο Pokémon του Ας σε κάθε περιοχή, τα υπόλοιπα Pokémon θα είναι είτε Pokémon που έχει πιάσει ο Ας στο Κάντο ή και σε άλλες περιοχές, δεν παίζει και τόσο ρόλο, αλλά το σημαντικό είναι να μπορούν να βρεθούν στο Κάντο βάσει των παιχνιδιών, βάσει Red και Blue ή Pokémon τα οποία ο Ας θα μπορούσε να πιάσει αν κυκλοφορούσε και έψαχνε λίγο παραπάνω στην περιοχή του Κάντο. Οπότε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να δούμε πώς θα σχηματίσουμε την ομάδα του Ας. Αρχικά, παιδιά, να πούμε, νομίζω είναι ξεκάθαρο για όλους μας ότι το ισχυρότερο Pokémon που είχε ο Ας στο Κάντο ήταν ο Charizard. Παρά το γεγονός ότι ο Charizard στο Κάντο δεν υπάκουε και τόσο πολύ τον Ας, και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να του κοστίσει την πρωτιά, γιατί ήταν σχετικά άχρηστος ο Charizard. Μπορεί να ήταν δυνατός, αλλά ήταν άχρηστος από τη στιγμή που δεν άκουγε τον εκπαιδευτή του. Αυτό βελτιώθηκε στο Τζότο. Παρ' όλα αυτά, θα πάρω τον Charizard, γιατί θα αρχίσετε να μου κλαίτε στα σχόλια και δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν. Οπότε παίρνουμε τον Charizard. Οπότε, παιδιά, με λίγα λόγια, ο Ας παίρνει τη θέση του Blaine. Ο Ας θα γίνει ο Cinnabar Island Gym Leader με Fire Type Pokémon. Ο Blaine, παιδιά, έχει 4 Pokémon. Έχει Growlithe, level 42, Ponyta, level 40, Rapidash, level 42 και Arcanine, level 47. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την τελευταία θέση. Ο Άσος, λοιπόν, του Ας είναι ο Charizard, level 47. Ο Charizard, λοιπόν, παιδιά, είναι level 47. Έχει τις επιθέσεις Flamethrower, Air Slash, Flare Blitz και Dragon Breath. Είναι ένα κτίνος special attacker και θα το εκμεταλλευτούμε όσο πάει. Πάμε τώρα όμως από την αρχή να δούμε ποια είναι τα υπόλοιπα 3 Pokémon του Ash. Και το πρώτο Pokémon που θα ρίξει όταν ξεκινήσει η μάχη, παιδιά, θα είναι ένα Growlithe level 40. Και ο λόγος που το Growlithe είναι level 40 ενώ το Growlithe του Blaine είναι level 42 είναι ότι σε γενικές γραμμές θα δείτε και το δεύτερο Pokémon του Ash, που θα είναι το Ponyta. Το Growlithe έχει χειρότερα stats, οπότε καλύτερα το Pokémon με τα λιγότερο καλά stats να είναι και λίγο πιο αδύναμο σε level για να μπορούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τουλάχιστον από το Ponyta. Το Growlithe μας, το οποίο είναι πολύ καλό σε attack και special attack, έχει 70 και έχει και αρκετά decent speed στο 60, θα του έχουμε τις επιθέσεις Will-O-Wisp,
Morning Sun, Flair Bliss, η οποία θα είναι η κίνηση που θα δίνουμε και σε TM, μιας και την έχει και ο Charizard. Και τώρα θα εξαρτάται ή Wild Charge ή Hidden Power, παιδιά, Grass Type. Νομίζω Hidden Power, Grass Type είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί θα μας δίνει coverage και σε Water Type Pokémon. Συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο Pokémon που θα ρίχνει ο Ash αφού νικηθεί το Growlithe, και αυτό θα είναι το Ponyta level 42, γιατί όπως σας είπα το Ponyta έχει ελαφρώς καλύτερα stats από το Growlithe σαν γενική βάση. Είναι πολύ πιο γρήγορο με 90 ταχύτητα και 85 attack, πολύ πιο δυνατό και στην επίθεση. Το Ponyta και αυτό ακριβώς θα εκμεταλλευτούμε με ένα αμυγός attacker build. Θα χρησιμοποιούμε Flame Charge, Flare Bliss, Stomp και Morning Sun. Για άλλη μια φορά θα κρατάμε το Morning Sun, η οποία είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να γιατρέψει τα Pokémon μας. Τα Pokémon μας είναι πολύ επιθετικά και θα είναι αρκετά χρήσιμο να έχουμε τέτοιες επιθέσεις για να μην πούνε εντελώς knockout πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά, το τρίτο και τελευταίο Pokémon που θα μιλήσουμε για την τετράδα του Ash στο πρώτο match που θα κάνεις μαζί του για να πάρεις το 7ο έμβλημα θα είναι ένα διαφορετικό Pokémon, γιατί όπως σας είπα και πριν, ο Blaine χρησιμοποιεί Growlithe, Ponyta, Rapidash, ουσιαστικά χρησιμοποιεί το ίδιο Pokémon και σε εξελιγμένη μορφή και σε μη εξελιγμένη μορφή. Εγώ θέλω να δώσω μια μεγαλύτερη ποικιλία στον Ash, οπότε θα του δώσω 4 διαφορετικά Pokémon, δεν θα έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, και θα βάλουμε ένα Pokémon το οποίο μπορείς να το βρεις στο Kanto κοντά με το Growlithe, και αυτό, παιδιά, θα είναι το Ninetales. Το Ninetales είναι ένα Pokémon το οποίο έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στρατηγική άμα το παίξει σωστά ο Ash. Ο Ash μέχρι στιγμής έχει μόνο attackers, παιδιά. Έχει special και physical attackers, αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιο τείχο. Ένα Pokémon το οποίο θα πάρει τα χτυπήματα. Αυτό το Pokémon, παιδιά, είναι το Ninetales, που έχει πάρα πολύ δυνατό special defense και speed. Αποφάσισα να μην αφήσω το Vulpix, μιας και ήταν το Pokémon με τα χαμηλότερα stats σε σχέση με το Growlithe και το Ponyta. Οπότε το Ninetales, το Vulpix, ίσως είναι και το Vulpix του Brock. Ποιος ξέρει, είναι εξελιγμένο. Με special defense στα 100 και speed στα 100 και με special attack πάρα πολύ decent στο 81, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό special defender. Οι θέσεις που θα του δώσουμε είναι Nasty Plot, ώστε να μπορούμε να ανεβάσουμε το Special Attack του Ninetales, Fire Blast, επειδή είναι μια Special Attack η οποία κάνει πάρα πολύ damage στον αντίπαλο, Solar Beam, να έχουμε Grass Type Coverage για τα Grass Type Pokémon, και το καλό είναι ότι από τη στιγμή που το Ninetales έχει τόσο καλό Special Defense θα είναι δύσκολο να στο βγάλουν Knockout, να βγάλουν το Ninetales του Ash Knockout μέσα σε ένα γύρο, οπότε θα έχει χρόνο να κάνει το Solar Beam του. Και τέλος, παιδιά, θα έχει Hidden Power με Ice Type. Ice Type Hidden Power. Πολύ καλή επίθεση, σου δίνει και πάλι coverage εναντίον σε άλλα είδη Pokémon όπως Dragon Types, τα οποία δεν έχεις να... με την υπόλοιπη ομάδα σου δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα. Και νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ολοκληρωμένη ομάδα. Μπορείτε, άμα θέλετε, στη θέση του Ninetales να βάλετε το Magmar, αλλά θεώρησα πως δεν είναι ωραίο, γιατί το Magmar δεν μπορείς να το βρεις πριν πας στο 7ο έβλημα, στο Cinnabar Island, οπότε νομίζω δεν αξίζει να βάλεις το Magmar ακόμα στην ομάδα του Blaine. Πάμε τώρα να δούμε στο rematch, όταν είσαι πλέον στην Gold και τη Silver, όταν έρχεσαι στο Kanto για να κάνεις rematch στον Ash σαν Fire-type Gym Leader, τι Pokémon θα έχει. Όταν έρχεσαι για rematch λοιπόν στον Ash, το πρώτο Pokémon που θα ρίχνει είναι ένα Pokémon που το έχουμε αγαπήσει από το anime, και αυτό είναι, παιδιά, το Quilava, και είναι level 57. Το Quilava, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός, είναι αρκετά decent special attacker, δεν έχει πολύ καλά stats και γι' αυτό θα είναι και το πρώτο Pokémon που θα ρίχνει. Με speed στα 80 και special attack στα 80 είναι το πιο αδύναμο Pokémon που θα έχει ο Ash σε αυτή την ομάδα, και οι επιθέσεις που θα έχει, που θα χρησιμοποιεί, είναι Sunny Day, Burn Up, Dig και Fire Blast. Είναι ένα απλό Pokémon που μπορεί να κάνει αρκετή ζημιά στα Rock Types κάνοντας την επίθεση Dig, αλλά δεν είναι και ο άσος του, δεν θα ποντάρουμε στο Quilava. Το έχουμε δει, βέβαια, είναι αρκετά καλό, αλλά πάμε στο επόμενο Pokémon, το οποίο, παιδιά, είναι ένα Rapidash level 54 και είναι το Ponyta που είχε ο Ash όταν το πολεμήσαμε για το 7ο έμβλημα του Kanto. Αυτό το Rapidash έχει φτάσει την ταχύτητά του στα 105, ενώ μέσο attack έχει 100, παιδιά. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον έχουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο stabber. Και οι επιθέσεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε είναι εξής: Flare Blitz, Wild Charge, High Horsepower
και Morning Sun ή Willow Wisp. Αυτές θα είναι οι επιθέσεις που θα χρησιμοποιήσουμε στο Rapidash. Θα προτιμήσουμε Jolly Nature για να ενισχύσουμε τα καλά του χαρακτηριστικά. Και πάμε τώρα στο τρίτο του Pokémon, το οποίο είναι το Ninetales, το οποίο το είχε και στο προηγούμενο Gym Battle που κάναμε μαζί του, αλλά το Ninetales τώρα πλέον είναι level 54. Παρόλα αυτά κρατάμε την ίδια στρατηγική με το Ninetales, είναι ένας τείχος σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει δεν είναι και τρομερά τα στατιστικά του. Παρόλα αυτά είναι ένα, ας πούμε, τείχος για να κρατάει κάποιους αντιπάλους. Στην επόμενη μάχη, το τέταρτο Pokémon του Ash είναι το Arcanine από το Growlithe που είχε, που είναι level 58, παιδιά. Και speed στα 95, έχουμε πάρα πολύ καλά stats και για το Arcanine, μην ξεχνάμε το HP του που είναι πάρα πολύ δυνατό στα 90. Και φυσικά οι επιθέσεις που θα χρησιμοποιήσουμε με το Arcanine μας είναι Flare Blitz, Wild Charge, Extreme Speed και Morning Sun για να γιατρευόμαστε με ένα Jolly Nature. Ο Ash έχει ένα πάρα πολύ γρήγορο επιθετικό Pokémon, το οποίο κάνει τα πάντα, είναι πανέμορφο, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Πάμε στο πέμπτο του Pokémon, το οποίο είναι ένα Magmar. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε πάει ακόμα στη γενιά 4, οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε Magmortar. Παρ' όλα αυτά το Magmar είναι ένα Pokémon το οποίο ήταν σχεδιασμένο για να μείνει Magmar και να μην εξελιχθεί παραπάνω. Το Magmar που είναι αρκετά καλός all-rounder, ενώ το HP του και το defense του είναι αρκετά χαμηλά, attack, special defense και speed είναι πάρα πολύ καλά, είναι ένα decent all-rounder. Το Magma είναι 60 level και οι επιθέσεις που θα χρησιμοποιήσει θα είναι Brick Break, Flare Blitz, Fire Blast, ώστε να έχει και physical και special attack για να επιτεθεί στον αντίπαλο αναλόγως με τι είναι αδύναμος. Και παιδιά, Smoke Screen, το οποίο είναι μια πάρα πολύ εκνευριστική επίθεση που την παίρνει το Magmar, και με το Smoke Screen μπορεί να γίνει τρομερά σπαστικός και να μην μπορεί να τον χτυπήσει ο αντίπαλος με τίποτα. Και πάμε παιδιά τώρα στο τελευταίο Pokémon του Ash. Φυσικά είναι ο Άσος του. Για άλλη μια φορά έχουμε τον Charizard, αυτή τη φορά στα 62 level, ακριβώς τις ίδιες επιθέσεις που είχαμε και στον πρώτο γύρο, και νομίζω ότι έχει ο Ash μια απίστευτη εξάδα από Pokémon τα οποία τα λατρεύουμε όλα. Γράψτε μου τις ιδέες σας από κάτω, γράψτε μου τι άλλα Pokémon θα μπορούσε να έχει ο Ash σαν Kanto Gym Leader, σαν Kantonian Gym Leader, και επίσης γράψτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε, αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτή τη σειρά και να προχωρήσουμε στο Johto όπως και στις άλλες περιοχές. Έχουμε πάρα πολλά να καλύψουμε, γράψτε μου από κάτω ό,τι σκέφτεστε παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, άμα σας άρεσε αφήστε ένα like. Και άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe για να βοηθήσετε το κανάλι να ανέβει ακόμα περισσότερο. Μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια!